Την οπτική γωνία των ξένων δημοσιογράφων αναφορικά με το προσφυγικό στον Εύρο κατέγραψε η κάμερα της Δέλτα τηλεόρασης μέσω συνέντευξης δύο απεσταλμένων της Γαλλίας και της Πολωνίας. Ο Γάλλος Φαμπιάν Περγέ και ο μισός Έλληνας μισός Πολωνός Διονύσιος Τούρης μίλησαν ανοιχτά για την κατάσταση στον Εύρο καθώς και το διεθνές παιχνίδι που εκτιλήσεται και έχει τους πρόσφυγες και μετανάστες στο επίκεντρο. I think the first thing that we have to say is that we can see that the migrants are used as a way to make pressure on Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι οι πρόσφυγες χρησιμοποιούνται προκειμένου να πιέσουν την Ευρώπη. Κατά την άποψή μου, από το 2015 ο Ερντογάν βρήκε τρόπο να ασκήσει τέτοιου είδους πίεση, καθώς πολλοί πρόσφυγες μένουν στην Τουρκία, ειδικά μετά και τη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία το 2016. Ο Ερντογάν λέει πως 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες μένουν στην Τουρκία. Είμαστε 425 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες και πιστεύω ότι πρέπει να μοιραστούμε όλοι μαζί την ερώτηση για την διαχείριση του προσφυγικού. Δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι ένα πραγματικό ζήτημα που αφορά την Τουρκία και αυτό το μέρος του κόσμου που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Well, I think the crisis has happened because Turkish President Erdogan decided to use some of the migrants and refugees. Εγώ πιστεύω ότι η κρίση προκλήθηκε επειδή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποιους από τους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Τουρκία ώστε να ασκήσει μεγάλη πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τους χρησιμοποιεί σαν να ήταν εργαλεία, υποσχόμενος σε αυτούς ότι θα καταφέρουν να περάσουν στην πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο αφού η ελληνική πλευρά έχει κλείσει τα σύνορά της. Αυτό είναι ένα πράγμα, αλλά και την ίδια στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι βλέπουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από το μεταναστευτικό να καταραίει μπροστά στα μάτια μας. Σε κάποιο βαθμό, η κατάσταση φαίνεται να μοιάζει με εκείνη του 2015 και ξεκάθαρα πλέον μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε πάρει κάποιο μάθημα από την κρίση του 2015. Πέραν τούτου, και οι δύο σχολίαζαν τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, καταλήγοντας πως η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να μάθει από την όλη κατάσταση και να αλλάξει τους χειρισμούς τόσο προς την Τουρκία όσο και προς τη συνολική διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού. Any escalation through militarization of any part of the border is very dangerous in a context where you have a lot of tension between two countries. Κάθε κλιμάκωση μέσω στρατιωτικών δυνάμεων σε κάθε σημείο των σύνορων είναι πολύ επικίνδυνη στο πλαίσιο της έντασης που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο χώρες. Σαν Γάλλος πολίτης και δημοσιογράφος που ζει καιρό στην Ελλάδα, έχω την άποψη και ήθελα να πω πως πρέπει να προσέχουμε τις δηλώσεις μας και τις φοβίες περί εθνικού εχθρού. The only solution the EU has found so far was the deal with Turkey, and we know now we see how fragile this deal is. So it's not about the money. But it's also not about protecting the borders anymore. Η μόνη λύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα ήταν η συμφωνία με την Τουρκία. Και ξέρουμε πόσο εύθραυστη είναι η συμφωνία αυτή. Δεν είναι ούτε για τα λεφτά, ούτε για την προστασία των σύνορων πια. Εδώ, σε αυτή την περιοχή, βλέπουμε πόσο πλατιά είναι τα σύνορα, ξεπερνούν τα 200 χιλιόμετρα. Είναι σχεδόν αδύνατο να τα προστατεύσεις, να τοποθετήσεις ένα φρουρό, έναν αστυνόμο ή ένα στρατιώτη ανά ένα μέτρο. Πρέπει να αποδεχθούμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι που προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεμο ή τη φτώχεια πάντα θα βρίσκουν έναν τρόπο να περάσουν τα σύνορα. Αν αποδεχτούμε αυτό το γεγονός, τότε πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και να αλλάξουμε την διαδικασία νομιμότητας των μεταναστών. Δεν λέω ότι πρέπει να αφήσουμε τους πάντες μέσα, αλλά ξοδεύοντας χρήματα για να προστατεύσουμε τα σύνορα, εκατομμύρια κάθε φορά, ανοίγοντας νέα κέντρα κράτησης κάθε χρόνο, δεν θα λύσουμε έτσι το πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε καινούργιες λύσεις.